Η βασιλική οικογένεια της Μεγάλης Βρετανίας βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτό το διάστημα, όχι για καλό λόγο βέβαια. Όπως φαντάζομαι γνωρίζουμε περισσότεροι, έφυγε από τη ζωή η βασίλισσα Ελισάβετ II στα 96 της χρόνια. Εγώ πίστευα το κατοστάρι θα το χτυπήσει πάντως, αλλά με διέψευσε. Και okay, σίγουρα είναι ένα άσχημο γεγονός, αλλά δεν πάβει να έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος που, αν μη τι άλλο, έζησε μια γεμάτη ζωή. Σε αντίθεση, π.χ. με την πρώην νύφη της Νταϊάννα, ας πούμε. Έχω δει εγώ ντοκιμαντέρ και ταινίες για την Νταϊάννα. Εγώ την αγάπησα χωρίς να την έχω πετύχει ποτέ ζωντανή στη τηλεόραση τη γυναίκα. Άσχετο, αλλά εντάξει. Και μαζί με τη βασιλική οικογένεια ήρθε στο επίκεντρο και η σειρά που προσπάθησε να απεικονίσει τη ζωή της, το The Crown. Εγώ ομολογώ πως αγνοούσα την ύπαρξη αυτής της σειράς μέχρι που βγήκε η τέταρτη σεζόν που απεικονίζει την εποχή που εμφανίζεται η Νταϊάννα στη ζωή του Καρόλου. Οπότε θα είχα εγώ ευκαιρία να δω μια ολόκληρη σεζόν αφιερωμένη σε αυτήν. Σας παρακαλώ. Εγώ δηλαδή ξεκίνησα τη σειρά βλέποντας πρώτα την τέταρτη σεζόν, σκεφτείτε. Και μετά την πήρε κανονικά από την αρχή, από την πρώτη σεζόν, σαν φυσιολογικός άνθρωπος. Και η αλήθεια είναι πως το μετάνιωσα που την αγνοούσα σαν σειρά. Έχει πάρα πολύ καλή παραγωγή, σκηνοθεσία, ερμηνείες, φωτογραφία και ηθοποιούς βεβαίως. Και καθώς την έβλεπα λοιπόν, ήταν φυσικό νομίζω να μου δημιουργηθεί μια πολύ βασική έτσι απορία. Είναι όλα όσα βλέπουμε αντίστοιχα με την πραγματικότητα? Έχουν συμβεί όντως όλα όσα είδαμε? Και αν όχι, ποια είναι η μυθοπλασία και ποια είναι η πραγματικότητα? Η απάντηση θα δοθεί αμέσως τώρα. Ναι, βασικά πριν δοθεί η απάντηση, να πέσουν οι διαφημίσεις παρακαλώ, ως αν σωστή τηλεοπτική εκπομπή που είμαστε άλλωστε. Μόνοι μου. Γι' αυτό σήμερα, φίλοι μου, θα σας μιλήσω για την Surfshark, το VPN που μας λύνει τα χέρια όταν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς στο ίντερνετ, όταν θέλουμε να βλέπουμε ταινίες και σειρές που η χώρα μας δεν μας επιτρέπει να δούμε, όταν θέλουμε να έχουμε καλύτερες τιμές σε πολύ γνωστές ιστοσελίδες, όταν θέλουμε να απαλλαγούμε από όλες αυτές τις στοχευμένες διαφημίσεις και όλα αυτά τα μπισκότα που πρέπει να αποδεχόμαστε κάθε φορά. Και υπόψη πως αυτά είναι κάποια από εκείνα που σου προσφέρει η Surfshark. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε πάνω από 3.200 servers σε 99 χώρες. Μπορείς να ταξιδέψεις νοητά παντού. Και πέρα από τους cinephile που έχω εξηγήσει πολλές φορές πώς γίνεται η φασούλα με τις πλατφόρμες και το VPN, έχω καλά νέα και για τους ποδοσφαιρόφιλους της παρέας μας. Δείτε εδώ τι ανακάλυψα. Εάν συνδεθείς από σερβερ της Αγγλίας, μπορείς να δεις έξτρα περιεχόμενο στο YouTube από το κανάλι της Sky Sports. Και βασικά για να παραμείνω στο κλίμα της Μεγάλης Βρετανίας, BBC θέλετε? BBC θα έχετε, φίλοι μου. Σας έχω φτιάξει. Λοιπόν, κάνετε λογαριασμό, κατεβάστε την εφαρμογή σε όσες συσκευές θέλετε και όποιες συσκευές θέλετε. Και άμα θέλετε μπορείτε να μπείτε και σε όλες ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, μόνο η Surfshark θα επέτρεπε κάτι τέτοιο άλλωστε. Και κάντε δουλειά σας σωστά και ωραία. Υπάρχει 24 στα 7 υποστήριξη σε περίπτωση που χρειάζεται κάποια βοήθεια και φυσικά 30 μέρες εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Και σας φτιάχνω ακόμη περισσότερο τώρα, γιατί πατώντας το link κάτω στην περιγραφή και βάζοντας τον κωδικό MARIAS θα έχετε 83% έκπτωση και 3 μήνες δωρεάν. Η αλήθεια είναι πως ενώ η σειρά φαίνεται αρκετά ρεαλιστική, υπάρχουν κάποια γεγονότα που δεν έγιναν έτσι στην πραγματικότητα. Πολλά τα τράβηξαν για να εξυπηρετήσουν και το είδος της σειράς, που στην ουσία είναι ένα δράμα. Οπότε ξεκινάω και προειδοποιώ. For the video is dark and full of spoilers. Στην πρώτη σεζόν βλέπουμε την βοηθό του Winston Churchill, την Βενετία Σκοτ, η οποία φαίνεται κιόλας να έχει αρχίσει να έχει ψιλοαισθήματα γι' αυτό, αφού διάβασε την αυτοβιογραφία του. Και ενώ η σειρά πήγε να σε κάνει να πιστέψει κιόλας ότι μπορεί να πεζόταν και κάτι μεταξύ τους, η Βενετία μας σκοτώνεται σε ένα τροχαίο λόγω της μεγάλης ομίχλης του Λονδίνου το 52. Μάλιστα, ο θάνατος αυτός φαίνεται να ήταν και εκείνο που τελικά τον ταρακούνησε για την ομίχλη, γιατί μέχρι τότε ο Churchill ήταν σε φάση, έλα μωρέ, μια ομίχλη είναι, πώς κάνετε έτσι πια. Όλα αυτά βέβαια για να μάθουμε στο τέλος ότι ο χαρακτήρας της Βενετία Σκοτ δεν υπήρξε ποτέ στην πραγματικότητα. Όλα ήταν μυθοπλασία για να εξυπηρετήσει το επεισόδιο της ομίχλης. Και μιας και είπα για τη μεγάλη ομίχλη του 52, ενώ φαίνεται να υπάρχει μεγάλος πανικός για την ομίχλη τότε και οι συνέπειές της να είναι άμεσες, προκαλώντας προβλήματα υγείας στους κατοίκους, αυτό φαίνεται να μην συνέβη ακριβώς έτσι στην πραγματικότητα. Μπορεί να ήταν όντως πιο πυκνή και μεγαλύτερης διάρκειας από τις προηγούμενες, αλλά οι συνέπειές της φάνηκαν πολύ αργότερα από αυτό που δείχνει η σειρά. Φάνηκαν αντιληπτές μετά από εβδομάδες έως και χρόνια μετά.
και υπολογίζεται μάλιστα ότι προκάλεσε από 6 έως 12.000 θανάτους. Κάτι που επίσης δεν ισχύει σε μεγάλο βαθμό είναι ο ρόλος της αδερφής της βασίλισσας, της πριγκίπισσας Μαργαρίτας. Μπορεί να είχε όντως δεσμό με τον κατά πολύ μεγαλύτερό της και χωρισμένο Peter Townsend, να ζήτησε όντως την άδεια της βασίλισσας για να τον παντρευτεί και η βασίλισσα να διχάστηκε για το τι πρέπει να κάνει, αλλά ότι τελικά θα της επέτρεπε να τον παντρευτεί μόνο αν αποχωρούσε από τη βασιλική οικογένεια δεν ισχύει. Στην πραγματικότητα, λέει, η βασίλισσα είχε σκεφτεί μαζί με τον τότε πρωθυπουργό Sir Anthony Eden να παντρευτεί η Μαργαρίτα τον Peter Townsend, αλλά και οι δύο και τα παιδιά που θα προέκυπταν δεν θα μπορούσαν να είναι διάδοχοι του θρόνου. Το ενδεχόμενο να παραιτηθεί από τους βασιλικούς της τίτλους για να τον παντρευτεί, λέει, πως δεν υποστηρίζεται από καμία ιστορική αναφορά. Ναι, καλά. Πάντως ο Townsend στην αυτοβιογραφία του έχει πει πως μπορούσε να τον παντρευτεί μόνο εφόσον ήταν έτοιμη να τα παρατήσει όλα γι' αυτόν. Και προφανώς αυτά που είχε να χάσει ήταν πολύ περισσότερα από αυτά που μπορούσε ο ίδιος να της δώσει. Επίσης, η ανακοίνωση που έκανε ο Townsend δημόσια ότι τελικά δεν θα παντρευτεί τη Μαργαρίτα επίσης δεν συνέβη. Η ιστορία λέει ότι η Μαργαρίτα αποφάσισε πως δεν θα τον παντρευτεί και αυτή ήταν που τελικά έκανε και την επίσημη ανακοίνωση. Κάπως έτσι τελείωσε η σχέση τους. Και κάτι ακόμη που επίσης δεν ισχύει είναι οι ομιλίες που είχε κάνει η Μαργαρίτα ως πρέσβυρα της βασίλισσας όσο εκείνη ήταν σε περιοδεία. Κρίμα βέβαια, αυτό θα ήθελα όντως να είναι αλήθεια γιατί θα ήταν θεούλα μα το έκανε. Oh, and of course the Charles Peake and his wife from Greece. A country which has brought us many things. Philosophy, democracy. My brother-in-law. Πάμε τώρα στην δεύτερη σεζόν, η οποία μάλιστα είχε δεχθεί και πολύ μεγάλη κριτική για τις ανακρίβειες που είχε επιπλοκή της σειράς. Γεγονότα όπως η ομιλία της βασίλισσας στο εργοστάσιο Jaguar, η απομάκρυνση του πρίγκιπα Edward από τη βασιλική οικογένεια, οι καυγάδες της Elizabeth με την Jackie Kennedy και οι δυσκολίες του βασιλιά πλέον Καρόλου στο σχολείο Gordonstone, το bullying δηλαδή που δεχόταν και το σκληρό πρόγραμμά του, αλλά και το breakdown του πρωθυπουργού τότε Sir Anthony Eden, δεν συνέβησαν ποτέ. Στη δεύτερη σεζόν επίσης προσπάθησαν να περάσουν και υπόνοιες ότι υπήρχε δυστυχία στον γάμο της Elizabeth και του Φιλίππου, λίγο η δυσαρέσκειά του που ήταν πάντα δεύτερος και ζούσε στη σκιά της Elizabeth, λίγο η υπονοούμενη απιστία του, λίγο η αβεβαιότητά του για τον ρόλο που είχε δημόσια και για την θέση που είχε στη βασιλική οικογένεια. Και όλα κορυφώνονται όταν στο τρίτο επεισόδιο μαλώνει με τη Βασίλισσα, λέγοντάς της πως είναι δυστυχισμένος και αγανακτισμένος που ακόμη και ο γιος του είναι πιο πάνω από αυτόν. Και μετά από αυτό βλέπουμε τη Βασίλισσα να τον κάνει πρίγκιπα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς μέχρι τότε ήταν απλά δούκας του Εδιμβούργου. Και βασικά αυτό συνέβη όντως. Το 57 το παλάτι ανακοινώνει ότι ο Φίλιππος από τότε και στο εξής θα είναι γνωστός ως η αυτού υψηλότης πρίγκιπας Φίλιππος, δούκας του Εδιμβούργου. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι αν ο λόγος που συνέβη αυτό είναι όλα όσα είδαμε στη σειρά. Φαντάζομαι εντάξει ότι το τράβηξαν και λίγο για να φανεί πιο δραματικό το επεισόδιο, αλλά δεν θα μου φαινόταν και απίθανο να υπάρχουν έτσι κάποιες σταγόνες αλήθειας σε αυτά που είδαμε. Καθώς προχωράμε στις περιόδους που δείχνει σειρά, αντίστοιχα προχωρούσε, πρόοδευε δηλαδή, και το ρεπορτάζ των media. Επομένως, τις πληροφορίες για το τι συνέβη όντως στην πραγματικότητα είναι λίγο πιο εύκολο να τις βρεις. Αυτό βέβαια έχει ως αποτέλεσμα η σεζόν 3 και 4 να κατηγορηθούν ακόμη περισσότερο ότι διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Και αυτό γιατί πολλά γεγονότα παρουσιάστηκαν με ιστορικά ανακριβή σειρά, ούτως ώστε η σειρά να μπορέσει να χτίσει τους χαρακτήρες της. Ο Κάρολος και η Καμίλα π.χ. δεν τα είχαν όσο ζούσε ο πρίγκιπας Εντουάρδος, αυτός που δεν ήθελε να γίνει βασιλιάς. Η τραγωδία στο Άμπερφαν το 66 συνέβη όντως, σκοτώνοντας 144 ανθρώπους. Η απεικόνιση όμως της σχέσης της μοναρχίας με την τραγωδία όπως τη βλέπουμε στη σειρά είναι κάπως συζητήσιμη. Στο επεισόδιο βλέπουμε τη Βασίλισσα να απορρίπτει την ιδέα να επισκεφθεί το Άμπερφαν αμέσως μετά την τραγωδία, λέγοντας κάτι του στυλ «Εμείς δεν πηγαίνουμε σε τραγωδίες, αλλά σε νοσοκομεία», κάτι τέτοιο. Ωστόσο, την επόμενη μέρα βλέπουμε να πηγαίνει ο Φίλιππος μαζί με τον Λόρδο Σνόουντον και τη Βασίλισσα να τους ακολουθεί 8 μέρες μετά, δείχνοντας μάλιστα και πως δεν συγκινείται και ιδιαίτερα από αυτά που είδε. Και ενώ πολλά από αυτά που είδαμε μπορεί να γίνουν όντως, στην πραγματικότητα η Βασίλισσα πήγε μαζί με τον Φίλιππο στο Άμπερφαν, όχι χωριστά, ενώ πολλοί λένε πως η συγκίνησή της καθώς περνούσε από το νεκροταφείο ήταν εμφανής. Δεν φάνηκε να μην τη νοιάζει δηλαδή. Και το ότι δεν πήγε αμέσως μετά την τραγωδία, αλλά κάποιες μέρες μετά, λένε πως ήταν κάτι που μετάνιωσε πάρα πολύ η Βασίλισσα. Και τέλος, για την τρίτη σεζόν, λένε πως η αποξένωση του Φιλίππου από τη μητέρα του δραματοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό. Δεν ισχύει δηλαδή αυτό που είδαμε.
Από την άλλη, η τέταρτη σεζόν θεωρήθηκε ότι υποστηρίζει λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Σε σημείο που σε κάποια φάση μετά την τέταρτη σεζόν, ο Κάρολος και η Καμίλα Πάρκερ χρειάστηκε να απενεργοποιήσουν τους λογαριασμούς τους στα social λόγω της έντονης αρνητικής κριτικής που δέχονταν. Φανταστείτε τι μπορεί να τους έλεγαν. Άβολο. Στη σειρά λοιπόν υπονοείται πως ο Κάρολος και η Καμίλα συνέχισαν να βλέπονται κατά τη διάρκεια του γάμου του Καρόλου με την Νταϊάννα, αλλά στην πραγματικότητα λέει συνέχισαν να βλέπονται αφού πήραν διαζύγιο. Καλά. Η Νταϊάννα είχε λίγο διαφορετική άποψη γι' αυτό και την είπε και δημόσια, η αλήθεια είναι. Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded. Κάτι που επίσης λένε πως δεν αντιστοιχεί με την πραγματικότητα είναι η γελιοποίηση της Νταϊάννα από το προσωπικό της βασιλικής οικογένειας, η οποία λένε πως ήταν εξαιρετικά υπερβολική. Η σκηνή, ας πούμε, που ο γραμματέας Sir John Riddle αμφισβητεί την νοημοσύνη της Νταϊάννα, λένε πως είναι εντελώς πλασματική. Όπως βέβαια και το γεγονός πως η βασιλική οικογένεια καλύπτει την ύπαρξη των αδερφών Bowes Lyon, το ότι η πριγκίπισσα Μαργαρίτα είχε στενή σχέση με τον Derek Jennings, αλλά και το ότι η τότε Υπουργός Margaret Thatcher παρακαλεί την Βασίλισσα να διαλύσει το κοινοβούλιο. Δεν υπάρχουν, λένε, στοιχεία που να υποστηρίζουν κάτι από αυτά. Ο πολιτιστικός γραμματέας, μάλιστα, της βασιλικής οικογένειας, Oliver Dowden, ζήτησε από το Netflix να βάλει προειδοποίηση πριν από κάθε επεισόδιο ότι πρόκειται για προϊόν μυθοπλασίας. Και στο ίδιο μήκος κύματος βρισκόταν και ο αδερφός της Νταϊάννα, Earl Spencer, ο οποίος ανησυχούσε πως ο κόσμος θα πιστέψει ότι αυτό που βλέπει είναι η απεικόνιση της πραγματικής ζωής. Μετά από όλη αυτή την κριτική αντέδρασε, ενώ ακόμη και το Netflix έβγαλε ανακοίνωση λέγοντας πως το The Crown το παρουσίαζαν πάντα ως δράμα και είναι απολύτως σίγουροι πως οι θεατές τους καταλαβαίνουν ότι είναι ένα έργο φαντασίας βασισμένο σε ιστορικά γεγονότα. Ως εκ τούτου δεν έχουν καμία πρόθεση και δεν βλέπουν και τον λόγο άλλωστε να βάλουν κάποια προειδοποίηση στην αρχή της σειράς. Boom! Εντάξει, μετά από αυτό είμαι σίγουρη ότι οι σχέσεις Netflix και παλατιού δεν θα αποκατασταθούν ποτέ. Αν και η αλήθεια είναι πως κανένα μέλος της βασιλικής οικογένειας δεν έχει παραδεχθεί δημόσια τουλάχιστον πως έχει δει τη σειρά. Μόνο ο Χάρη είχε πει κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη ότι η σειρά δίνει όντως μια ιδέα για το πως είναι το lifestyle μιας βασιλικής οικογένειας. Το ότι πρέπει να βάλεις το καθήκον πάνω από την οικογένειά σου και οτιδήποτε άλλο και τι συνέπειες μπορεί να έχει όλο αυτό. Αυτά με τις αλήθειες και τα ψέματα στο The Crown. Είμαι σίγουρη βασικά ότι υπάρχουν πολλές ακόμη ανακρίβειες, αλλά και πραγματικά γεγονότα που είδαμε στη σειρά, αλλά δεν τα παραδέχονται και πολύ εκεί οι βασιλείς. Αλλά εγώ είπα να ασχοληθώ με τα βασικά. Τώρα περιμένουμε την πέμπτη σεζόν, η οποία θεωρητικά θα βγει το Νοέμβριο, αλλά νομίζω πως τα γυρίσματα τα σταμάτησαν λόγω του θανάτου της βασίλισσας. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς τουλάχιστον θα τη δούμε. Όχι τίποτα άλλο, γιατί θα καλύψει και αν όχι την πιο ενδιαφέρουσα, σίγουρα τις πιο ενδιαφέρουσες περιόδους της βασιλικής οικογένειας. Θα ξεκινήσει νομίζω από την διάλυση του γάμου του Κάρλου και της Νταϊάννα και θα φτάσει μέχρι τον θάνατό της το 97. Και θα υπάρξει και έκτη, αλλά τελευταία σεζόν, γιατί δεν έχει βασικά και κάτι άλλο να καλύψει μετά. Anyway, για πείτε εσείς, τι ξέρετε για τους μύθους και την πραγματικότητα στο The Crown? Έχετε καμία παραπάνω πληροφόρηση σχετικά με αυτό? Έλατε να κουτσομπολέψουμε κάτω στα σχόλια. Μέχρι τότε, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye! We'll be right back.